Πράγματι, πρόσφατα την Πέμπτη που μας πέρασε, διαπιστώθηκε ένα κρούσμα της γρίπης των πτηνών σε ένα κτηνοτροφείο στην περιοχή της Μηλιάς. Και στη συνέχεια, από ό,τι γνωρίζουμε, δόθηκε εντολή από την κτηνιατρική υπηρεσία, η οποία και ελέγχει και αποκτεύει το όλο θέμα, και θανατώθηκαν 28.000 πτηνά, ενταφιάστηκαν και ό,τι αυγά υπήρχαν και όλες οι τροφές που υπήρχαν στο πτηνοτροφείο. Έγινε πλήρη απολύμανση όλης της πτηνοτροφικής μονάδος και παρακολουθείται στενά από την πτηνιατρική υπηρεσία. Εγώ οφείλω να πω ότι, από ό,τι λένε οι επιστήμονες, ότι ο ιός αυτός δεν μεταδίδεται σε ανθρώπους, δηλαδή δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο οι άνθρωποι, αλλά σαν υπεύθυνος των κοινωνικών οργανώσεων και των κυνηγών, οι οποίοι έχουν άμεση επαφή με τη φύση και με τα πτηνά, έχουμε ενημερώσει και ειδοποιήσει τα μέλη μας, τους κυνηγούς, όταν βρουν κάτι περίεργο. Και τι εννοώ? Ένα πτηνό πεθαμένο, ένα το οποίο να μην μπορεί να πετάξει, να είναι σε κάποια δύσκολη κατάσταση, να ειδοποιήσουν αμέσως, και εμείς κατ' επέκταση την ταινιακή υπηρεσία. Οφείλω παράλληλα να ενημερώσω και τους κυνηγούς. Αυτά τα πτηνά που θα βρουν, να τα πιάνουν με γάντια, γιατί έτσι προβλέπεται από την νομοθεσία, ώστε να μην μεταδίδονται οι ασθένειες. Παράλληλα, θέλω να πω ότι πρέπει να παίρνονται μέτρα προφύλαξης, να προσέχουμε πάρα πολύ, να ειδοποιούμε την ταινιακή υπηρεσία, και το σημαντικότερο, στα πτηνά που είναι στα σπίτια, στους κότες δηλαδή, να τα περιφράσουμε με πλέγμα, και όσο το δυνατόν να μην έρχονται επαφή με άγρια πτηνά. Διότι λένε οι ειδικοί ότι η ασθένεια αυτή προέρχεται από τα αποδημητικά που έρχονται από την Ευρώπη. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι δεν πρέπει να φοβήσουμε τον κόσμο, δεν είναι λογικό, γιατί δεν είναι τόσο μεγάλο το θέμα ούτε να επιδώσουμε έκταση. Οφείλουμε όμως με νορμάλ συνθήκες να είμαστε επιφυλακτικοί και να ειδοποιήσουμε κατά πρώτο λόγο την κτηνιατρική υπηρεσία. Οι κυνηγητικοί σύλλογοι, οι κυνηγητικές οργανώσεις, σε συνεργασία με την περιφέρεια, είναι ενήμεροι και προσπαθούμε όσο το δυνατόν να ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές. Θα μας πείτε λίγο ποια είναι τα αποδημητικά πουλιά που έρχονται τώρα? Τα αποδημητικά πουλιά που έρχονται ειδικά αυτή την περίοδο είναι οι πάπιες, οι χήνες, οι τσίχλες, οι μπεκάτσες, οι φάσες. Είναι πουλιά τα οποία είναι και αντιρρεύσιμα και αποδημητικά και έρχονται αυτή την περίοδο, περισσότερο τους χειμερινούς μήνες. Εμείς οφείλουμε να προσέχουμε και ό,τι άλλο περιστατικό με αποδημητικά και γενικά τα υδρόβια, έτσι. Όταν λέω για πέμπες, αναφέρομαι σε όλο τον ειδόν τα υδρόβια πουλιά, και γενικά ό,τι περιστατικό αντιμετωπίζουμε, να ειδοποιούμε τις αρμόδιες αρχές.